Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης, με αφορμή, αλλά όχι μοναδική αιτία, την πλήρη παράλυση που είδαμε να φέρνει η ελπίδα πριν λίγες μέρες. Καταρχήν, ας είμαστε ειλικρινείς τόσο προς τους εαυτούς μας, αλλά κυρίως προς τους πολίτες. Η κακοκαιρία, η οποία και αποτέλεσε την δεύτερη διαδοχική χιονόπτωση στην Αττική μετά την περσινή μύδια, είχε προβλεφθεί εγκαίρως και με απόλυτη ευστοχία. Όμως, αντί να δούμε μια οργανωμένη αντιμετώπιση όπως θα περιμέναμε, τι είδαμε? Είδαμε την ελπίδα να γίνεται απόδειξη της συνειδητής απόσυρσης του κράτους από το ρόλο του ως παρόχο υπηρεσιών και ως προστάτη των πολιτών αυτής της χώρας. Είδαμε για πολλωστή φορά την ατομική ευθύνη να υποκαθιστά στη ρητορική των κυβερνώντων την πολιτεία. Είδαμε συμπολίτες μας να δίνουν τρόφιμα, να τα μοιράζονται με άλλους συμπολίτες μας, ενώ ήταν όλοι αποκλεισμένοι στην Αττική Οδό. Η παντελής έλλειψη συνεννόησης και η ολοκληρωτική έλλειψη έστω και του παραμικρού πλάνου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που κάθε νόημον άνθρωπος θα περίμενε, φάνηκαν από τις τραγικές στιγμές που είδαμε να εκτελήσονται στην Αττική Οδό. Με πλήθος οδηγών να έχουν εγκλωβιστεί για πάρα πολλές ώρες, γεγονός που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την υγεία τους, μιας και οι συνθήκες που επικρατούσαν ήταν ιδιαίτερα δίξωες, με ανθρώπους να μένουν, συμπολίτες μας να μένουν χωρίς νερό, με περιορισμένα καύσιμα και δυστυχώς με την πολιτεία απούσα. Έτσι, πολλοί άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι έμειναν εκεί εγκλωβισμένοι και απελπισμένοι. Στον ακριβό όμως, ως προς τα τέλη διοδίων, στον πιο ακριβό δρόμο, ο οποίος βρίσκεται εντός του οικιστικού ιστού της πρωτεύουσας. Λίγες ώρες μετά, και ενώ όλοι βλέπαμε τις εικόνες στους δέκτες μας, ο αρμόδιος υπουργός εδέησε να πανέμβει για να μας ενημερώσει. Τι μας ενημέρωσε? Πως δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση, η ευθύνη βαραίνει τη διαχειρίστρια εταιρεία, η οποία δεν είχε κάνει καμία πρόβλεψη για τον απαραίτητο εξοπλισμό και με δική του πρωτοβουλία θα ζητούσε ευθύνες. Να σημειώσουμε φυσικά πως δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης να διαπιστώνει προβλήματα, αλλά να φροντίζει να λύνονται εν τη γενέση τους. Όμως, αυτά φαίνεται πως είναι όλα ψηλά γράμματα για την κυβέρνηση της Μητσοτάκης ΑΕ, καθώς για μία ακόμη φορά είδαμε μία επικοινωνιακή διαχείριση και προσπάθεια με τέτοιο τρόπο επίλυσης ενός σοβαρότατου φαινομένου. Τι είδαμε? Είδαμε μια συνέντευξη τύπου, όπως έχουμε συνηθίσει εξάλλου για ό,τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, μια συνέντευξη τύπου θα δούμε, με τον αρμόδιο υπουργό να πλαισιώνεται από εξίσου αρμόδιους υφυπουργούς που πήραν και εκείνη τη σειρά τους να τοποθετηθούν για τα θέματα της δικής τους αρμοδιότητας. Εκ των πραγμάτων, πέρα από αυτό που είδαμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, επικοινωνιακή και μόνο κίνηση μπορεί να θεωρηθεί η οριζόντια αποζημίωση των 2.000 ευρώ από την εταιρεία που διαχειρίζεται την Αττική Οδό για κάθε εγκλωβισμένο που δόθηκε με εντολή του Πρωθυπουργού. Αλλά και οι παρενέσεις που είδαμε κυβερνητικών στελεχών περί αγωγών κατά της διαχειρίστριας εταιρείας. Και μάλιστα, πάρα πολλοί υπουργοί και υφυπουργοί είπαν πως πλέον με βάση το νομοθετικό πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να προχωρήσουν σε αγωγές. Δυστυχώς όμως έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα. Και δυστυχώς η Αττική Οδός δεν ήταν το μόνο παράδειγμα. Μεσογείων, Κατεχάκη, Κηφισίας, βασικές οδοί της Αθήνας έμειναν κλειστές, όχι μόνο για ώρες, αλλά για μέρες. Η προδιαγεγραμμένη αποτυχία απέδειξε για μία ακόμη φορά την ανεπάρκεια των κρατικοδίαιτων ιδιωτών και ολιγαρχών που όλο το μνημονιακό τόξο προωθεί έναντι οτιδήποτε δημόσιου. Για μία ακόμη φορά φάνηκε περίτρανα πως τα δημόσια αγαθά πρέπει να λειτουργούν ως τέτοια. Όσο όμως τα κόμματα των μνημονίων συνεχίζουν να χτυπούν στην πλάτη τους ιδιώτες αντί να τους πιάνται και καμία φορά να δούμε να τους ζητάνε μία αποζημίωση για τους πολίτες. Θα συνεχίσουμε να έχουμε πλημμύρες με τις βροχές, κλεισμένους δρόμους και προβλήματα με το χιόνι,
και αποκλεισμένους συμπολίτες μας μέσα στο κρύο και την παγωνιά και φωτιές το καλοκαίρι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΜΕΡΑ25 δεν στέκεται στη διαχείριση των ιδιωτικοποιημένων δομών. Για εμάς το πρόβλημα, το ζήτημα είναι ξεκάθαρα δομικό. Η κρατικοδίαιτη ολιγαρχία που νέμεται τη χώρα, λειτουργώντας φυσικά σε αγαστή συνεργασία με τους δανειστές, οι οποίοι φροντίζουν με την απορρίθμιση, την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματικοποίηση των πάντων, να τους ανοίγουν απλόχερα το δρόμο σε όλους τους ολιγάρχες για να μπορούν να αγοράσουν εκείνοι με τη σειρά τους όλα τα αγαθά. Φυσικά πάντα με την επίφαση της αναπτυξιακής ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το ΜΕΡΑ25 αυτή τη δομή μέμφεται, αυτό το φαύλο κύκλο μέμφεται, αυτή την ολιγαρχία μέμφεται, μια ολιγαρχία με την οποία όλα τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ, συναγελάζονται. Εμείς τασόμαστε απέναντι σε αυτή τη δομή και σε αυτή την ολιγαρχία, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Γι' αυτό και η ψήφος μας αύριο την Κυριακή θα είναι μορφή όχι μόνο προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά κατά της κρατικοδίαιτης ολιγαρχίας. Θα είναι μορφή σε όλο τον τρόπο που έχετε φροντίσει να δομήσετε μέχρι τώρα, τον τρόπο λειτουργίας του κράτους, που δυστυχώς αντί να φροντίζει τους πολίτες, πολλές φορές έρχεται να τους πει πως φταίνε. Ακούσαμε φωνές να λένε πως θα έπρεπε να πληρώσουν πρόστιμα οι πολίτες γιατί μπήκαν στην Αττική Οδό. Άλλοι πρώην κορυφαίοι υπουργοί σας, όπως ο κύριος Μάνος, είπαν ότι θα έπρεπε να πληρώσουν για το κακό, για το θόρυβο που προκάλεσαν και για την ταλαιπωρία που προκάλεσαν. Αν είναι δυνατόν να ακούμε αυτά τα λόγια από ανθρώπους που έχουν φυτεύσει σε υπουργικούς θόκους και να μην υπάρχει μια συγγνώμη που, παρότι την είπε ο Πρωθυπουργός, μόνο ειλικρινής δεν ήταν, γιατί θα έπρεπε να φροντίσει όχι να συστήνει επιτροπές που θα έχονται να εξετάσουν εκ των υστέρων το τι έχει συμβεί. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Όμως θα έπρεπε, αντί για αυτό, να φροντίζει να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, να εν τη γενέση τους